Εντείνονται οι ανησυχίες για την επικράτηση του Μίκη Τακαντίτα Άουρης που απειλεί τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκατοντάδες είναι τα περιστατικά που έχουν εντοπιστεί σε χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. 4 νέοι θάνατοι προσθέθηκαν στην λίστα των ατόμων που κατέληξαν εξαιτίας του φωνικού Μίκητα. Πρόκειται για 4 άτομα από την Πάτρα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου. Αυτός ο συγκεκριμένος Μίκητας επιμολύνει επιφάνειες στον χώρο του νοσοκομείου και δυστυχώς είναι και πολυανθεκτικός Μίκητας. Δηλαδή είναι ανθεκτικός στη θεραπεία με διάφορα αντιμυκητισιακά φάρμακα. Οι επιστήμονες εξηγούν πως αν ο εν λόγω Μίκητας μεταδοθεί σε ασθενή με σοβαρά προβλήματα υγείας, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αποβεί θανατηφόρος. Σε γενικότερο πλαίσιο, όπως τονίζουν οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και μια νέα πανδημία αυτή τη φορά στα νοσοκομεία είναι πρώτων πυλών. Οι επιπτώσεις που θα έχουμε από τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις θα είναι πάρα πολλές. Γιατί καταραίουν συστήματα υγείας στο εξωτερικό λόγω της ανάπτυξης των ανθεκτικών μικροβίων. Ανθεκτικό μικρόβιο σημαίνει δυστυχώς νοσηρότητα, δυστυχώς σημαίνει θανάτους, παρατεταμένη νοσηλεία. Πάντως, σύμφωνα με τον Μιχάλη Χατζουπαντέλα, στα πλάνα του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται η δημιουργία μονάδας λοιμώξεων. Είμαι αισιόδοξος ότι τους επόμενους 2 μήνες θα υπογραφτεί αυτή η συμφωνία στην Κύπρο, ώστε μαζί και με την συμφωνία που έχουμε υπογράψει και με την Ελλάδα με τον ΕΟΔΗ για τις λοιμώξεις να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που έχουμε στον τόπο. 4 και πλέον εκατομμύρια ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και 37.000 θάνατοι ετησίως.